Επειδή άνοιξε η συζήτηση σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη από εσάς, κύριε Τριαντόπουλε, στην ομιλία σας, υπενθυμίζουμε πώς τους αντιμετωπίζετε στην πραγματικότητα στα άρθρα 38 έως 43. Αντί να στελεχώσετε τις υπηρεσίες με επαρκές προσωπικό, ώστε να μπορεί η υπηρεσία να δουλεύει με βάρδιες, χωρίς να εξοντώνετε τους υπαλλήλους, γράφετε ότι το ωράριο εργασίας του προσωπικού δύναται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να καθορίζεται σε 24-ωρη βάση, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες, άρθρο 38. Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής Κυριακών πέραν του πενθυμέρου και λοιπόν εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού, άρθρο 39. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι μέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατέτος και μέχρι 200 μέρες συνολικά, δηλαδή πάνω από μισό χρόνο, άρθρο 40. Και το αποκορύφωμα άρθρο 43 ξεκαθαρίζεται εκεί ότι και για το έκτακτο προσωπικό της υπόψης Γενικής Γραμματείας ισχύει ο άτεκτος όρος περί οκτάμηνης απασχόλησης δυνάμενης υπό όρους να επαναληφθεί, αλλά, όπως το γράφετε μέσα, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Έτσι τους αντιμετωπίζετε. Για τα ζητήματα της ακρίβειας και την τροπολογία 186. Τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προπέτασμα καπνού για να προσανατολίσει από τα πραγματικά αίτια της φτώχειας, δηλαδή τους χαμηλούς μισθούς, την πανάκριβη πράσινη ενέργεια, τα διεθνή καρτέλ, τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστών και της μεταφορικής αλυσίδας, τον πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τεράστια κυβερνητική φορολογία. Βέβαια, έχει κυλήσει πλέον νερό στα βλάκια και δεν πείθεται. Την ίδια στιγμή που κλείνετε την ακρίβεια σε όλες τις πτώσεις, αρνείστε να υιοθετήσετε μέτρα όπως για παράδειγμα η πρόταση νόμου που κατέθεσε πριν λίγες μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για τη δίκαιη φορολόγηση και την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου. Για το άρθρο σε σχέση με την υπαγωγή των ταξί στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είναι κάτι που στηρίζουμε και επιβλήθηκε και από τους αγώνες των ίδιων των αυτοκινητιστών. Για τη δεύτερη τροπολογία 187 που θα καταψηφίσουμε, γιατί βαραίνει κυρίως το πρώτο άρθρο που αναφέρεται σε αποζημίωση σε όσους παθαίνουν έμεση ζημιά από φυσικές καταστροφές την ώρα που οι αγρότες δεν αποζημιώνονται ακόμα και αν έχουν πάθει τεράστιες άμεσες καταστροφές και στην καλύτερη περίπτωση η αποζημίωση φτάνει στο 70%, είτε αυτή δίνεται από τον κανονισμό με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ είτε με την κρατική αρρωγή. Είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη διάταξη έχει στόχο τη χορήγηση ζεστού χρήματος σε μεγάλες επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Αυτές και μόνο θα ευνοηθούν από τη διάταξη. Αν θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι ουσιαστικό, να θεσπίσει 100% αποζημιώσεις των αγροτών, 100% στη ζημιά, όχι 100% στο πετσοκομμένο ΕΛΓΑ και τους κόφτες που βάζει, 100% στη ζημιά, γρήγορα, άμεσα, πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και φυσικά κατάργηση του απαράδεκτου άρθρου που βάζει πλαφόν 50% για την κρατική αρρωγή στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λες και η δική τους ντομάτα είναι κατά το μισό ντομάτα. Για την τρίτη τροπολογία 188 που αφορά κυρίως το Υπουργείο Εργασίας, παράταση ισχύως ρυθμίσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για ρυθμίσεις αποσπασματικές, ανεπαρκείς και με χαρακτηριστικό τους να αντιστοιχούν στο ελάχιστο κόστος για το κράτος και σε αναντιστοιχεία με τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό και δεν είναι μέτρα που αντιστοιχούν με τον τίτλο του άρθρου για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά, προβλέπει την υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων που εδράζεται στην έλλειψη του προσωπικού, γιατί δεν γίνονται προσλήψεις. Προβλέπονται μια σειρά παρατάσεις του χρόνου εργασίας διαφόρων εργαζομένων ορισμένου χρόνου ολιγόμηνες. Τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια κενά σε αυτούς τους χώρους και τεράστιες και μόνιμες ανάγκες των ασθενών για αντίστοιχες υπηρεσίες, πρακτικά λιγότεροι εργαζόμενοι σε καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και ανασφάλειας, υποτυπωδώς αμοιβόμενοι και πολλαπλά εκμεταλλευόμενοι. Αυτό που απαιτείται είναι η άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και να προσληφθούν επιπλέον εργαζόμενοι προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες. Με αφορμή και τέλος την ομιλία πριν από λίγο του κυρίου Γεωργιάδη για το ζήτημα, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχει έλλειψη προσφοράς και αυτό είναι και γενικό πρόβλημα, όπως λέει και έτσι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα λέει στους εργαζόμενους ότι με αυτούς τους μισθούς, μπουρμπουάρ δηλαδή, την ακρίβεια,
τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας από την υποστελέχωση των τμήματων, τα νίκια στον ουρανό. Ένας νοσηλευτής με αυτούς τους όρους θα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί για 7 χρόνια στη Σαντορίνη, αν θέλει να έχει δουλειά. Και την ίδια στιγμή αρνείται την ανοιχτή προκήρυξη και άμεση πρόσληψη όλων όσων επιθυμούν, την αποκατάσταση των μισθών με κατάργηση όλων των περικοπών που έχουν γίνει, αύξηση των μισθών δηλαδή, επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά και τις άλλες διεκδικήσεις που θέτουν οι εργαζόμενοι και θα πετύχουν με τον αγώνα τους. Ευχαριστώ.